πάλι με την αναγνώριση του πολιτικού διάδρομου, πέρα από την αναγνώριση της ηλικίας όλων των ντόπιων, όλων των κατοίκων, αλλά και των απογόνων τους μετά από τόσα χρόνια, σε ένα γεγονός το οποίο χαρακτηρίζει την ιστορική μας ταυτότητα και την πολιτιστική μας θεολογία. Απέναντι είναι το λαβωμένο μνημείο της γέφυρας του Κέρυδης, κατά της επιβοήτειάς σας, κύριε Βουλευτή. Και για το οποίο υπάρχει ήδη μια διαδικασία η οποία είναι σε εξέλιξη για την ανακατασκευή του, ή όπως λέει το Υπουργείο Πολιτισμού, που δεν του αρέσει αυτή η λέξη, για την αναστήλωσή του. Ως εκ τούτου, επειδή αυτό είναι σε εξέλιξη και είναι ένα χρέος πραγματικά τιμής και αποτύπω χώρο τιμής, και δεν τα πράγματα έχουν προχωρήσει σε αρκετό βαθμό, αλλά θέλουν λίγο πρόσφυγμα ακόμα, είναι κάτι για το οποίο νομίζω θα είναι το καλύτερο μνημόσυνο η επίσταση διαδικασιών σε ό,τι αφορά την αποκατάσταση, καθώς και εκεί, για όσους δεν γνωρίζουν, λάβουν χώρα εκτελέσεις ανθρώπων οι οποίοι είτε αντιστάθηκαν, είτε στο μοχό της βαρβαρότητας και του δουλευόμενου λόγου με τους εγκύτερες της συλλογικής ευθύνης, εκτελέστηκαν άμαχοι. Βέβαια, η καινούργια γέφυρα φορά ήταν μια εκδόση της πολιτείας και δεν θα πρέπει σε καμία πίσω να υποκαταστήσει την διατήρηση της μύθης του αθνασίου του μνημείου. Με αυτά τα λίγα λόγια, θα σας ευχαριστήσω.